Σήμερα θα πάω σε έναν άνθρωπο που ξέρει από την καλή και από την ανάποδη τα ζητήματα της υγείας, καθότι ασχολείται και με την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εργαζομένων στα νοσοκομεία, αλλά που συχνά πυκνά ακούμε τη φωνούλα του και όχι μόνο, και τη δράση του σωματείου του, δεν είναι ο αυτός του, του κυρίου Δημήτρη Βρύσαλη, πρόεδρος Σωματείου των Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό, με πλήρη εικόνα όμως για όλα τα ζητήματα της δημόσιας υγείας στο νησί μας και όχι μόνο. Καλημέρα κύριε Βρύσαλη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, είμαστε το 2023, που με ένα πάτημα του κουμπιού, που λέει και η κυρία Αγαπηδάκη, θα μάθουμε κατά αποκλειστικότητα σε μερικές μέρες τα εμβόλια πότε έρχονται για να παίξει το θέμα. Αλλά αυτό το πάτημα του κουμπιού να λειτουργεί δημόσια υγεία στοιχειοδός στα νοσοκομεία της προκοπής, γιατί δεν γίνεται? Γιατί συνειδητά τα νοσοκομεία και της Κρήτης και πανελλαδικά εδώ και χρόνια έχουν απαξιωθεί, έχουν υποβαθμιστεί οι υπηρεσίες παρόλο την προσπάθεια που κάνουν οι μαχόμενοι υγειονομικοί, με ένα ακριβώς, αν θέλετε, αποτέλεσμα που επιχειρούν όλες οι κυβερνήσεις. Να αποτελέσει και ο χώρος της υγείας ένα εμπόρευμα ώστε να πουλιέται και να αγοράζεται από αυτούς που την έχουν, και για τους πολλούς, για εμάς δηλαδή όλους, να υπάρχουν υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας ώστε να καλύπτονται και οι βασικές μόνο ανάγκες. Δυστυχώς αυτό το βλέπουμε κωδικοποιημένα όλα αυτά τα χρόνια που τουλάχιστον δραστηριοποιούμε ή που έχω την ευθύνη του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με εμβληματικούς νόμους. Ένας από αυτούς τους εμβληματικούς νόμους που ήταν ο νόμος Παπαδόπουλου το 2000, που επί της ουσίας εκεί μπήκε η ταφόπλακα της όποιας δημόσιας λειτουργίας είχαν τα δημόσια νοσοκομεία. Δηλαδή, ο νόμος έλεγε καθαρά ότι θα πρέπει να λειτουργούν σαν αυτοδιοικούμενες οικονομικές μονάδες. Οι ασθενείς χαρακτηρίζονται επίσημα όχι από την ελληνική κυβέρνηση αλλά και από τα ευρωπαϊκά κείμενα πελάτες. Και βεβαίως θα πρέπει οι εργαζόμενοι να είναι ευέλικτοι, δηλαδή εργαζόμενοι με ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, και βεβαίως η υγεία να παρέχεται κατηγοροποιημένα αναλόγως το παλάτιο του κάθε ενός από εμάς. Είχαμε το 2012 την εμβληματική απόφαση του τότε Υπουργού Υγείας με την κατάργηση νοσοκομείων. Ήταν ο ίδιος υπουργός που έλεγε ότι είναι ευχαρίστησή του και ήταν, αν θέλετε, ένα από τα θετικά του που έκλεισε νοσοκομεία στην Αθήνα, 8 νοσοκομεία να θυμίσω στους ακροατές σας, και βεβαίως ήταν η ίδια κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ τότε που είχαν θεσμοθετήσει τα απογευματινά ιατρία και τα απογευματινά χειρουργεία, που η μετέπειτα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ξέχασε να το καταργήσει. Και ταυτόχρονα βεβαίως είχαμε τα ιδιωτικά νοσοκομεία που υπάρχουν πανελλαδικά πλέον, όπως είναι το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης που είναι να φτιαχτεί, το Παπαγεωργίου, το νοσοκομείο Σαντορίνης που διαφημίστηκε και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα νοσοκομείο που θα μπορούσε με εμπέλικτο τρόπο να λειτουργεί και να κάνει προσλήψεις. Και να θυμίσω μόνο ότι αυτή τη στιγμή αυτό το εμπέλικτο νοσοκομείο δεν έχει παιδίατρο, δεν έχει παθολόγο, δεν έχει καρδιολόγο, δεν έχει ακτινολόγο. Πάρα πολλά περιστατικά έρχονται εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ευέλικτο είναι, αφού δεν τα έχει, ευέλιξία. Ευέλιξία είναι και η μεταφορά βεβαίως. Και επίσης έχουμε ένα εμβληματικό νόμο που έχουν συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, την αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης των νοσοκομείων. Είναι το επόμενο βήμα κρίκος στην ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων και στο κλείσιμο νοσοκομείων. Τι θέλω να πω με λίγα λόγια, αν θέλετε, είναι ουσιαστικά λέει αυτό το νομοσχέδιο ότι πλέον 18 νοσοκομεία, μέσα σε αυτά είναι και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και συνολικά η 7η Υγειονομική Περιφέρεια, ο τρόπος χρηματοδότησης από 1η-1η-2024 αλλάζει. Δηλαδή, ουσιαστικά υπάρχει η κατηγοριοποίηση ασθενειών και ταυτόχρονα η κοστολόγηση των ασθενειών και του χρόνου διαμονής στο νοσοκομείο, και με βάση αυτή την κοστολόγηση, με πρόσχημα το να γίνει αξιολόγηση των υπηρεσιών και να γίνει, αν θέλετε, μια κατηγοριοποίηση ποιων νοσοκομείων δουλεύουν καλύτερα ή όχι, θα υπάρχει αντίστοιχη χρηματοδότηση. Με ποιο σκοπό? Να μειωθεί ακόμα περισσότερο ο κρατικός προϋπολογισμός και τα έσοδα του νοσοκομείου να είναι από την πώληση υπηρεσιών υγείας. Δηλαδή, ένα νοσοκομείο που έχει πάρα πολλές μεγάλες πωλήσεις υπηρεσιών, πεμπατικών, χειρουργείων, θα έχει το αντίστοιχο τμήμα λεφτά.
κάποιο π.χ. σιτία Ιερά Πέτρα που δεν κάνει χειρουργία ή το ρέθμιο με τον Πενιζέλιο, λόγω του ότι δεν θα έχει κύκλο εργασιών, με αυτούς τους όρους, τζίρους δηλαδή, τζίρους, μάλιστα, θα περιορίζεται η κάνουλα και ουσιαστικά θα οδηγείται σε μαρασμό και κλείσιμο. Δηλαδή εδώ δεν θα έχουμε απόφαση de facto της κυβέρνησης κλείνω το ένα το άλλο νοσοκομείο. Όχι. Θα κλείνει. Θα σου λέει ότι τα στοιχεία δεν αξιολογείσαι δίνουν, καλά. Μάλιστα. Δεν έχεις έσοδα. Δεν παίρνεις πόρους. Από τον ΕΟΠΗ είτε από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Και ως εκ τούτου είσαι μη ανταγωνιστικός με βάση το ένα δημόσιο νοσοκομείο ή με τον ιδιωτικό τομέα. Και με αυτή την έννοια χτυπάμε τον καμπάνα μεγάλη για τα νοσοκομεία όχι μόνο της Κρήτης αλλά όλη της Ελλάδας, ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε συρρήκνωση ή και κλείσιμο τμήματων. Φανταστείτε τώρα ότι ένα τμήμα παθολογικό, μια παθολογική κλινική, δεν έχει τα έσοδα που έχει μια χειρουργική κλινική ή ένας τομέας που έχει επεμβατικά, στεφανιογραφίες, αγγειοπλαστικές, βηματοδότες. Άρα επί της ουσίας θα έχουμε κατηγοριοποίηση νοσοκομείων και βεβαίως και μέσα στο νοσοκομείο και κλινικών. Κλινικών που θα έχουν με βάση τα έσοδα θα μπορούν να κάνουν προσλήψεις, θα μπορούν να αυξάνουν εισαγωγικά το μισθό με την έννοια του μπόνους και ταυτόχρονα θα έχουμε νοσοκομεία που θα μαραζώνουν με βάση αυτή τη χρηματοδότηση. Μισό λεπτό κύριε Βρυσαλή τώρα. Επειδή έχετε ανοίξει και σωστά την γκάμα για να καταλάβουμε την ουσία και όχι. Και τα επιφαινόμενα για τα οποία θα συζητήσουμε συνέχεια και στην Κρήτη, αλλά αν αντιλαμβάνομαι σωστά, θα σας πει κάποιος ότι γιατί κακό είναι να αξιολογούνται στα νοσοκομεία και να παίρνουμε βάσει ανάγκης. Εδώ έχουμε νοσοκομεία τα οποία γίνανε για λόγους προεκλογικής ρεκλάμας και δεν λειτουργούν κτλ. Εσείς λέτε ότι εδώ πάμε με νομοθετικές πράξεις στην ουσία στη λειτουργία με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια του δημόσιου τομέα, αμιγώς. Καλά το κατάλαβα. Ακριβώς, με τέτοια λειτουργία και η βασική λειτουργία ενός δημόσιου ιδρύματος, αν θέλει τουλάχιστον. Όχι, να το ξεκαθαρίσουμε. Αν για κάποιον η υγεία, η δημόσια, δεν είναι αγαθό. Εκεί είναι εμπόρευμα. Εντάξει, δικαίωμά του. Αλλά για τους πολλούς που θα πάμε στον δημόσιο. Είστε σίγουροι ότι για τους πολλούς είναι δικαίωμα? Δικαίωμα για εμάς που καθημερινά βλέπουμε τον κόσμο που μας με αγωνία ψάχνει να βρει ένα ραντεβού στο χειρουργείο, ένα ραντεβού στο τακτικό ιατρείο, ένα ραντεβού αν θέλετε να κάνει μια ακτινογραφία, γιατί δεν έχει να κάνει, δεν έχει τα χρήματα να κάνει να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Είναι πώς το λένε, πρέπει να είναι δημόσια και να είναι αγαθό και να μην είναι προϊόν. Έτσι πώς μου το λέτε πάντως κύριε Βρύσαλη, δεν θα μας κάνει εντύπωση αν αυτό εμπεδωθεί που περιγράφεται. Κάποια στιγμή να δούμε τα δημόσια νοσοκομεία να έχουν μπει και στο χρηματιστήριο. Βεβαίως, ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά τη διαχείριση των νοσοκομείων έχουν οι εταιρείες. Στη Γερμανία είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομα και δεν χρειάζεται νομίζω και εδώ να αναφέρουμε, που έχει την διαχείριση πολλών νοσοκομείων όπως και διαχείριση πολλών ιδιωτικών νοσοκομείων και στη χώρα μας. Αντίστοιχα και στην Αμερική, που είναι η μητρόπολη αυτής της ελεύθερης αγοράς, ήδη οι εργαζόμενοι, περίπου 75.000 εργαζόμενοι που είναι σε αυτή την εταιρεία που διαχειρίζεται νοσοκομεία, είναι σε απεργία ακριβώς λόγω των συνθηκών δουλειάς και των μισθοδολογικών ζητημάτων που έχουν εκεί οι εργαζόμενοι. Θέλω να πω ότι αυτό το σύστημα χρηματοδότησης των νοσοκομείων δεν είναι ευρωπαϊκή πατέντα. Είναι ευρωπαϊκή κατεύθυνση ώστε τα νοσοκομεία όπως η υγεία, όπως η παιδεία, όπως τα κοινωνικά αγαθά να αξιολογούνται και να κοστολογούνται σαν προϊόν που με βάση αυτό το προϊόν πρέπει να μειωθεί το κόστος παροχής και να έχει έσοδα αν θέλετε ο κρατικός κορβανάς από τη μη παροχή χρημάτων που θα έπρεπε να δίνει, ώστε να περισσεύουν χρήματα και να πηγαίνουν σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε αναπτυξιακούς νόμους, σε φοροαπαλλαγές και φοροεπενδύσεις. Μάλιστα. Άρα στην ουσία μου λέτε ότι από 1η-1η-24 θα μπούμε και σε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα εάν εφαρμοστούν αυτά. Βεβαίως, και επειδή είναι πάρα πολύ έξυπνη στην προπαγάνδα, όπως πριν από λίγο αναφέρατε σε σχέση και με τον πόλεμο που γίνεται μέσα στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ από την πλευρά των Ισραηλινών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρείται να αξιοποιηθούν επιστημονικά εργαλεία
που εμείς δεν είμαστε καθόλου αρνητικοί να αξιοποιούνται, δηλαδή ο φάκελος υγείας του ασθενή, που εκεί μέσα καταγράφεται το τι κάνει ο γιατρός, ο νοσηλευτής, πόσες μέρες είναι στην εντατική, τι φάρμακα παίρνει, που είναι ένα εργαλείο επιστημονικό. Mm-hmm. Αξιοποιείται όμως όχι στην πλευρά της ενίσχυσης των παροχών και των δικαιωμάτων ασθενών και εργαζομένων, αλλά από την κατεύθυνση την αντίθετη, της κοστολόγησης και του μειωμένου λειτουργικού κόστους των υπηρεσιών. Θα πει κάποιος, θα σας προλάβω, κακό είναι αυτό? Όχι. Αν δεν γίνεται, είστε υπέρ της πατάλης, με προλάβατε, έτσι. Ναι. Αν γίνεται με επιστημονικά κριτήριο. Ναι. Και όχι με το κριτήριο που επιχειρήθηκε στη Γερμανία να βάλουν, που λέει έμφραγμα μη επιπλεγμένο, δηλαδή χωρίς καμιά επιπλοκή, 3 μέρες. Αν κάνει 4 μέρες για χύψη λόγους, αυτό την παραπάνω μέρα το ασφαλιστικό ταμείο δεν θα το πληρώσει. Θα το πληρώσει ή το νοσοκομείο ή ο ασθενής. Αυτό θα είναι μια κατάσταση που ήδη μπαίνει, αν μπει κάποιος στο site που μπαίνουν οι γιατροί για να βάζουν τα περιστατικά και να καταγράφουν τα περιστατικά, λέει με μήνυμα της διοίκησης ότι τα έσοδα του νοσοκομείου εξαρτάται από εσάς γιατροί αν καταγράφονται όλα ή αν περιγράφονται όλα ή αν κοστολογούνται όλα. Σε αντίθετη κατεύθυνση είστε υπεύθυνοι για την απώλεια εσόδων του νοσοκομείου. Δεν κατάλαβα. Θα σας το στείλω αν θέλετε. Τι λέτε τώρα, κύριε Βρύση? Βεβαίως υπάρχει καταγεγραμμένο στον πίνακα που μπαίνουν το ιατρικό προσωπικό όταν ανοίγει το φάκελο π.χ. του κυρίου Βρύσαλη που κάνει εισαγωγή, που λέει ότι θα πρέπει έγκαιρα αυτός, όλες οι παροχές που δίνονται, όλες οι κατευθύνσεις να περιγράφονται και να καταγράφονται όλες έγκαιρα, γιατί αλλιώς θα έχει απώλεια εσόδων των νοσοκομείων. Κοιτάξτε, πάνω σε αυτό που λέτε, παρεμφερές, μου λέει εδώ ο Γιάννης: πήγα προχθές να δώσω αιμοπετάλια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου που είναι και ο κύριος Βρύσαλης, λέει. Τέλος πάντων, μετά πολλά, μας λέει η γιατρός που ήταν σε βάρδια, έχω μόνο 5 καλώδια ακόμη που παίρνουν τα αιμοπετάλια, γιατί μάλλον, λέει ο άνθρωπος, είναι συγκεκριμένο καλώδιο, και θέλω να είμαι σίγουρη πού θα τα χρησιμοποιήσω, μην πάνε τζάμπα. Βγάλε, λέει, άκρη. Χειρότερα από τα λέει ο κύριος Βρυσαλής είναι τα πράγματα. Κοιτάξτε, έχω κάνει παρέμβαση με την εξής έννοια. Το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή υπολείπεται με βάση τον προϋπολογισμό που είχε εγκριθεί αρχικά 7 με 8 εκατομμύρια για να βγάλει τους υπόλοιπους μήνες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπογράφονται προμήθειες του νοσοκομείου και δεν υπάρχουν χρήματα να πληρωθούν οι προμηθευτές. Σε πάρα πολλούς κωδικούς. Ένας από τους κωδικούς είναι το υγειονομικό υλικό, ένας από τους κωδικούς είναι τα αντιδραστήρια, ένας από τους πολλούς κωδικούς είναι και αυτά που είπε ο ακροατής σας. Δεν εκπλήσωμε, το έχουμε καταγγείλει, ότι τα χρήματα που δίνει το Υπουργείο, ιδιαίτερα στα νοσοκομεία και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, υπολείπονται από τις πραγματικές ανάγκες αυτού του τριτοβάθμιου νοσοκομείου. Και ταυτόχρονα, αν πάρει κανένας υπόψη του ότι διεξάγονται τριτοβάθμιες επεμβάσεις που δεν γίνονται πουθενά και με το κλείσιμο ή τον περιορισμό των άλλων νοσοκομείων της Κρήτης, των προβλημάτων δηλαδή που έχουν, η αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που έρχονται στο Πανεπιστημιακό και με την αύξηση των επεμβατικών παρεμβατικών πράξεων έχει εκτινάξει με όρους δικούς τους οικονομίας ελεύθερης αγοράς τα ύψη στον αέρα. Με αποτέλεσμα να μπαίνουν τα διλήμματα δυστυχώς. Αυτά που είπε ο ακροατής σας, ήδη άλλα διλήμματα. Πόσα εξετάσεις θα κάνω στο PET scan, στο μηχάνημα το καινούριο που ήρθε, γιατί το budget είναι πολύ συγκεκριμένο. Έχει υποθεί ότι τα χρήματα δεν φτάνουν, άρα αυτό το μηχάνημα να λειτουργεί μόνο το πρωί, όταν οι ανάγκες των ανθρώπων της Κρήτης για να κάνουν, αν θέλετε, οι εξειδικευμένες εξετάσεις για τον καρκίνο είναι πολλαπλάσιες. Και αυτή τη στιγμή δεν δίνονται χρήματα γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε εδώ πέρα και με χρήση σε προμηθευτές, αλλά την ίδια ώρα, και θα πάμε έτσι σε διάλειμμα, βλέπω κάτι αναρτήσει στο Διάβια. Εργολαβία σε εκείνο, εργολαβία στο άλλο, εργολαβία στο παράλλο, εργολαβία σε προσωπικό, εργολαβία για την καθαριότητα, εργολαβία για την οργάνωση των συστημάτων των νοσοκομείων, εργολαβία για την επικοινωνιακή πολιτική των νοσοκομείων. Με συγχωρείτε, τρελαθώ. Πώς γίνονται αυτά, το ένα με το άλλο? Είναι αντιφατικά, κύριε Βρυσαλή. Φαίνονται αντιφατικά, είναι όμως και η πλευρά αυτή της κυβέρνησης
που πατώντας σε νόμους των προηγούμενων επιχειρούν πλέον η λειτουργία των νοσοκομείων να μην γίνεται με μόνιμο προσωπικό, καταρχήν για το προσωπικό που λέμε καθαριότητα σύντηση, που εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο πλέον να έχουμε και προσωπικό νοσηλευτικό στα προνοιακά ιδρύματα, δηλαδή πλέον δεν προσλαμβάνονται ούτε άνθρωποι συμβασιούχοι που μέχρι τώρα, και από την άλλη, αν θέλετε, επιχειρείται από πλευράς διοικήσεων νοσοκομείων και κυβέρνηση συνολικά να περάσουν γρήγορα αλλαγές σε επίπεδο διοίκησης, διαχείρισης προσωπικού πολύ πιο γρήγορα από κάτι από άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με προμηθευτές, αυτά που συζητάγαμε. Γι' αυτό φαίνεται αυτό το αντιφατικό. Από τη μία δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν οι προμηθευτές για απλά πράγματα. Δηλαδή εδώ ψάχναμε να βρούμε μπουκαλάκια, αυτά που παίρνουμε το αίμα δεν υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχει κωδικός για το αντίστοιχο υγειονομικό υλικό. Τι λέτε? Δανείζεται η μία κλινική από την άλλη ακριβώς για να έχουμε τα απλά πράγματα, και από την άλλη προωθείται γρήγορα αυτό που λέμε εργολάβοι στα νοσοκομεία, και όχι μόνο στην καθαριότητα και στη σύντηση, και σε υπηρεσίες του νοσοκομείου διοικητικές. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο από το 2012, δεν είναι πρόσφατο, ένα κομμάτι της οικονομικής υπηρεσίας είναι σε εταιρεία. Δεν είναι στο δημόσιο σύστημα υγείας. Είναι σε εταιρεία που διαχειρίζεται ένα κομμάτι οικονομικών, και βεβαίως με την ιδεολογία ότι το νοσοκομείο δεν έχει λογιστή αλφα βαθμού. Δηλαδή σας βγάζει τα κοινόχρηστα που λέμε. Πολύ απλοϊκά, δεν είναι, κάνουν σοβαρή δουλειά οι άνθρωποι, δεν έχουν με τους εργαζόμενους. Προφανώς, εννοείται. Αλλά βλέπετε δηλαδή πώς πάει το πράγμα. Και αν δεν έχουμε άμεσα εργολάβους ή άμεσα εταιρείες, έχουμε ΜΚΟ. Μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τι είναι, και ΜΚΟ στα νοσοκομεία. Στα νοσοκομεία. Άντε. Και στην καθαριότητα, στο παιδί, στο Ηράκλειο. Ναι. Και στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Και βεβαίως με το πρόσχημα ότι δίνεται δουλειά σε ανθρώπους που είναι σε μια διαδικασία να φύγουν από το σοβαρό πρόβλημα που έχουν της ψυχικής υγείας. Αλλά δεν γίνεται με όρους, αν θέλετε, πλήρης δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων. Όχι. Δεν γίνεται με τέτοιους όρους. Είναι μια εταιρεία που μπορεί να έχει δίθεν κοινωνικού σκοπού, αλλά είναι μια εταιρεία ιδιωτική. Μάλιστα. Τα λεφτά τα παίρνει η εταιρεία και δίνει κάτι της για να εργάζεται αυτός ο κόσμος, για να καταλαβαίνόμαστε. Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Ωραία, ωραίο επιτελικό κράτος. Βεβαίως. Για ακούστε πολύ γρήγορες απαντήσεις. Με ρωτάει εδώ η Κάρμεν. Τα έσοδα του νοσοκομείου, έστω με τη λογική των τζίρων, θα μένουν στο νοσοκομείο ή θα τα παίρνει το κεντρικό κράτος και μετά το νοσοκομείο θα ζει και ανέβει για χρηματοδότηση? Θα μπορεί να το παίρνει το νοσοκομείο και θα αναπτύσσει υπηρεσίες που θα το φέρουν αντίστοιχα έσοδα. Μόνο αυτές. Γιατί αν πρέπει να λειτουργήσεις μια παθολογική κλινική που δεν θα έχει έσοδα, δηλαδή εκεί δεν θα έχεις. Θα έχεις ανθρώπους πολλές μέρες μες στην κλινική, θα έχεις ανθρώπους με πάρα πολλά προβλήματα υγείας, δεν θα έχει την ίδια προσέλκυση εσόδων με μια κλινική που έχει χειρουργία, που έχει επεμβατικά, που έχει υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Σακίνη, και να τελειώσω, ότι το τελευταίο διάστημα έχουν γεμίσει τα νοσοκομεία, και καλά κάνουν, με υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα. Το θέμα είναι ποιος θα τα λειτουργήσει, ποιος θα τα συντηρήσει, και βεβαίως και για ποιον θα απευθύνονται. Γιατί έχουμε την άλλη πικρή εμπειρία, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε και σαν συνδικαλιστικό κίνημα, ότι σε νοσοκομεία της υπόλοιπης Ελλάδας, και μπορεί να έρθει γρήγορα και εδώ, ότι επειδή δεν υπάρχουν ακτινολόγοι, γιατροί, τα λειτουργούν πλέον ιδιώτες μέσα. Έρχεται η εταιρεία και λειτουργεί τους υπέρυχους, τους αξιονικούς, και όχι με το αζημίωτο. Καταλάβαμε. Πολύ γρήγορα, δεν θα πρέπει να υπολογιστεί, λέει ο Μιχάλης εδώ από τη Ρόδο, ότι και από τα Δωδεκάνησα έρχονται Κρήτη και από τα μικρά νησιά. Πάνε Ρόδο και από Ρόδο Κρήτη. Αυτό το η αλυσίδα ισχύει, έτσι. Μάλιστα. Άλλος φίλος εδώ, Τάκης. Με τους αναισθησιολόγους δεν υπάρχει πρόβλημα. Το Σάββατο, λέει, συγγενής μου έσπασε το πόδι του και τελικά τον πήγα σε ιδιωτική κλινική γιατί το έκαναν επέμβαση σε άγνωστο χρόνο. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Σκάνε εδώ τώρα, θα ακούσετε πολλά. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Δεν είναι ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό. Αλλά κοιτάτε να δείτε, γιατί ακολουθείται μια κοινή πολιτική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι αυτή τη στιγμή, αν δεν δώσουν κίνητρα και οικονομικά και επαγγελματικά και συνθήκων εργασίας και στη χώρα μας και στα νοσοκομεία της Κρήτης και παγκόσμια, τότε δεν θα βρίσκουν αναισθησιολόγους και βεβαίως θα αναπτύσσονται ειδικότητες, όχι με κεντρικό σχεδιασμό τι ανάγκες έχει η χώρα ή οι πολίτες αυτής της χώρας, αλλά με βάση το τι θα φέρει κέρδος στην τσέπη του ιδιώτη γιατρού. Σαφές.
Ο Κούλης από Θεσσαλονίκη, κύριε Βρυσσέλη, λέει γιατί δεν γίνονται απεργιακές κινητοποίησεις και στην Ελλάδα σχετικά με την ιδιωτικοποίηση υγείας. Επίσης, αφού θέλουν οι κυβερνώντες ιδιωτικά νοσοκομεία, γιατί γίνεται δημόσια δαπάνη η εκπαίδευση γιατρών και νοσοκόμων. Κούλη, τώρα αυτό είναι λιγάκι περίεργο. Πρόσεχε, θα σου γυρίσει ανάποδα. Άλλος, θες δημόσια υγεία, λέει ο Μπάμπης. Αυτά είναι κομμουνιστικές αρχές. Στο Αμερικά τίποτα δεν είναι τζάμπα. Κούλη, λέει, δεν θέλαμε το αμερικανικό όνειρο, αλλά Γκρέκα. Τι δεν καταλαβαίνετε, κύριε Βρύσαλη. Άλλος φίλος εδώ πέρα μου λέει, κύριε Βρύσαλη, πες μας δύο λόγια και για τα κέντρα υγείας. Στην περιοχή μου, στις αρχές του καλοκαιριού, πηγαίνοντας σε ραντεβού στον οδοντίατρο, είδα στην είσοδο την ανακοίνωση κατάργησης 5 ειδικοτήτων, μεταξύ άλλων γυναικολόγου και οφθαλμίατρου. Όπως μου είπε η γιατρός, αυτή είναι μόνο η αρχή. Το ραντεβού επίσης της μισής ώρας και μάλιστα το πόδι κυριολεκτικά. Συνήθως, για να προλάβει ο γιατρός να κάνει κάτι, κλείνεις δύο ραντεβού με άλλο όνομα, αν έχεις κάποιο γνωστό ή συγγενή, αλλιώς είναι αμφίβολο αν καταφέρεις να εξεταστείς. Δυστυχώς αυτά είναι τα σημαντικά για τα οποία δεν μιλά κανείς και δεν μοιάζει να ανησυχεί κανείς, και μιλώ κυρίως για τους άμεσα ενδιαφερόμενους που είναι οι πολίτες που δεν σηκώνονται από τον καναπέ. Ένα σχόλιο, ναι. Αν πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, οι πολίτες σηκώνονται από το καναπέ. Ήδη θέλω να χαιρετήσω και από το ραδιόφωνο σας την πρωτοβουλία που έχουν πάρει το Σωματείο Συνταξιούχων μαζί με άλλα σωματεία της πόλης μας σήμερα να δώσουν συνέντευξη τύπου 12.30 ώρα έξω από την πύλη του Βενιζελίου. Και από ό,τι γνωρίζω, ετοιμάζεται μια μεγάλη κινητοποίηση την ερχόμενη εβδομάδα από τους αντίστοιχους φορείς της κοινωνίας του Ηρακλείου. Που είναι πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς η ασπίδα προστασίας και του Βενιζελίου και του Παγνή και της δημόσιας υγείας είναι ο ίδιος ο λαός της Κρήτης, του Ηρακλείου, οι ίδιοι εργαζόμενοι και μέσα στην υγεία και έξω από την υγεία. Και ταυτόχρονα, να μην ξεχάσουμε και να πούμε ότι οι κινητοποιήσεις και στο νησί μας γίνανε μεγαλειώδεις μέσα στο χειμώνα. Και στο Ρέθυμνο και στην Ιεράπετρα και στη Σιτία τώρα πρόσφατα. Και κάναμε και ένα μεγάλο παγκρίτιο συλλαλητήριο 22 Φλεβάρι, τη μέρα που ο Πρωθυπουργός ερχόταν εδώ, και την ημέρα εκείνη που η διοίκηση του Παγνή επιχείρησε να βγάλει παράνομη και καταχρηστική την κινητοποίηση που κάναμε, γιατί ήταν πάνω από 2 ώρες και δεν μπορούσαμε να κάνουμε την κινητοποίηση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο κόσμος και μιλάει ανεξάρτητα το τι έχει ψηφίσει, γιατί ο λαός μας δεν έχει δώσει λευκή επιταγή σε καμία κυβέρνηση πράγματα που τα έχει πληρώσει 4 φορές, άμεσα, έμεσα, ασφαλιστικές εισφορές και βεβαίως καθημερινά μέσα από την καθημερινότητά του να τα ξαναπληρώσει. Και νομίζω η ελπίδα, και βεβαίως η ελπίδα και η νίκη που μπορεί να έρθει στο να μην περάσουν αυτά τα σχέδια, έχει να κάνει με την ίδια τη δράση του κόσμου. Κύριε Βρυσσάλη, πείτε μου μια κουβέντα. Τι εικόνα έχετε ως εργαζόμενοι για την κατάσταση στα κέντρα υγείας, τα οποία κάτω από άλλες συνθήκες θα μπορούσαν να παίξουν τόσο κέρια κομβικής σημασίας ρόλο που να αποφορτήσουν και τα νοσοκομεία, είτε δευτεροβάθμια είτε τριτοβάθμια, και κυρίως να είναι και αμέσου επεμβάσεως όχι μόνο στην Ήπεθρο, ακόμη και στα αστικά κέντρα. Κύριε Σαχίνη, η κατάσταση στα κέντρα υγείας και της Ήπεθρου αλλά και του ενός μοναδικού που έχουμε στη πόλη μας είναι τραγική. Γίνεται σοβαρή προσπάθεια από τους υγειονομικούς και από όλους τους συνολικά τους εργαζόμενους να καλύψουν ανάγκες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά την ώρα που έχει μειωθεί τραγικά η χρηματοδότηση των κέντρων υγείας, ήδη ουσιαστικά ένα μέρος των εσόδων για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας προέρχεται από τα ασφαλιστικά ταμεία, και να θυμίσω ότι τις επιπλέον εισφορές των εργαζομένων για τον κλάδο της υγείας στο 6% στην κύρια και την επικουρική σύνταξη που έχει βάλει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Από άψη υποδομών, είναι παλιές πλέον υποδομές, ήταν πριν 30 χρόνια που είχαν δημιουργηθεί τα κέντρα υγείας στο νομό μας, που θέλουν προφανώς συντήρηση, που εξαρτάται βέβαια από τα οικονομικά που δίνουν, από τα χρήματα που δίνει το Υπουργείο Υγείας. Θέλουν προσλήψεις προσωπικού, που αν θέλετε είναι ενδεικτικό, ιδιαίτερα σε κέντρα υγείας κομβικά, στη Μεσαρά, στο Καστέλι. Εκεί υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού, με αποτέλεσμα να ανθεί ο ιδιωτικός τομέας έξω από αυτά τα κέντρα υγείας. Ιδιαίτερα στη Μεσαρά ανοίγονται διαγνωστικά κέντρα, ακριβώς γιατί δεν μπορεί το συγκεκριμένο κέντρο υγείας, παρόλο την προσπάθεια που κάνουν οι υγειονομικοί, να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Και ταυτόχρονα μέσα στην πόλη έχουμε ένα κέντρο υγείας για 250.000 ανθρώπους. Θα μπορούσαν, όπως είπατε, κάτω από προϋποθέσεις να αποτελέσουν, αν θέλετε, το δίχτυ, ένα δίχτυ που με επιστημονικά κριτήρια ένας κόσμος δεν θα χρειαζόταν να πάει στα νοσοκομεία για μια
απλή εξέταση ή για, αν θέλετε, να κάνει προληπτικές εξετάσεις, γιατί ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των κέντρων υγείας είναι να πηγαίνει με τις ομάδες εργασίας, να πηγαίνει εκεί που σπουδάζει, εκεί που εργάζεται, εκεί που αθλείται ο άνθρωπος. Και όχι να πηγαίνει ο ίδιος ο άνθρωπος όταν έχει ανάγκη στο κέντρο υγείας. Κάτι τέτοιο, παρόλες τις προσπάθειες, τις φιλότιμες που γίνονται από τους εργαζόμενους αναταχτά χρονικά διαστήματα, δεν υπάρχει αυτός ο κεντρικός σχεδιασμός, ο επιστημονικά σχεδιασμός που να καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Παραδείγματος χάρη, και από τη θέση του Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων, αλλά και σαν δημοτικός σύμβουλος που είμαι μέχρι τις 31/12, είχαμε βάλει το ζήτημα ότι μέσα στην πόλη του Ηρακλείου θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον 4 κέντρα υγείας που θα έχουν τις βασικές ειδικότητες που να καλύπτουν τις ανάγκες των περιοχών. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η βιομηχανική ζώνη που φιλοξενεί εδώ, που είναι και πλησίων και το αεροδρόμιο, να μην έχει ένα κέντρο υγείας οργανωμένο. Οργανωμένο γιατί σε περίπτωση, αν θέλετε, βιομηχανικών προβλημάτων ή ατυχημάτων, εδώ θα χρειαστεί να υπάρχει πρώτη προσέγγιση με αυτό τον κόσμο. 7.000 εργαζόμενοι είναι εδώ στη βιομηχανική ζώνη. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να μην έχουν ένα οργανωμένο κέντρο υγείας ή ιατρείο που θα κάνει προληπτικές εξετάσεις. Στο Πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου, που έχει χιλιάδες κοπέλες, εκεί θα έπρεπε να υπάρχει γυναικολόγος, να υπάρχει μαιευτήρας, να υπάρχουν, αν θέλετε, βασικές ειδικότητες που να καλύπτονται οι ανάγκες. Τώρα τι κάνει η κυβέρνηση? Αποσπασματικά, με διάφορα προγράμματα που απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων, θεωρεί ότι κάνει πρόληψη ή, αν θέλετε, προλαμβάνει προβλήματα στις ηλικίες από τα 50 και πάνω, όπως προστάτης, όπως ο έλεγχος, οι μαστογραφίες και αυτά τα ζητήματα. Ή αυτό που επί της ουσίας επιχειρείται να περάσει σαν ευθύνη της περιφέρειας και των Δήμων, με τις κινητές μονάδες μαστογραφίας, τις κινητές μονάδες, αν θέλετε, οδοντιατρικής, που εδώ καλή προσπάθεια. Δεν θέλω να μηδενίσω καμία προσπάθεια. Καλή προσπάθεια. Αλλά εδώ, πες, αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα. Στη μαστογραφία, μια γυναίκα. Πού θα πάει να κλείσει ραντεβού για παραπέρα έλεγχο? Πότε θα κάνει το χειρουργείο, αν χρειαστεί? Ή στα οδοντιατρικά. Βλέπει το παιδί μας ότι χρειάζεται, αν θέλετε, μια θεραπεία για την περιοδοντίτιδα. Σε κανένα δημόσιο ίδρυμα δεν γίνεται. Την κάνει τη διάγνωση. Και μετά θα μου πεις να μην την κάνει. Να την κάνει. Αλλά εδώ θα έπρεπε να παρεύει οι Δήμοι, οι περιφέρειες, με ένα αγωνιστικό τρόπο να διεκδικήσει, να είναι οργανωμένες, να υπάρχει, αν θέλετε, μια συσχέτιση. Και συνέχεια. Και συνέχεια, βέβαια. Γιατί αλλιώς, ωραία, το είδες, το εντόπισες και μετά πλήρωσε. Μετά τρέξε μόνος σου. Τρέξε μόνος σου. Φράγκα να το σώσει. Αν δεν τρέξει. Ακριβώς. Έρχομαι λίγο στην εικόνα των νοσοκομείων μας. Να σας πω μια είδηση που έρχεται σήμερα από τον Άγιο Νικόλαο. Ότι φεύγουν μάλλον δύο αναισθησιολόγοι. Άρα μάλλον και στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου στο πολύ σύντομα αποχαιρέται και τα τακτικά χειρουργεία. Στο Βενιζέλιο, το ξέρετε, η κατάσταση είναι δραματική. Όχι ότι είναι καλύτερη στο Πανεπιστημιακό. Και θέλω να μου πείτε, αν αυτή η πλήρης υποχώρηση στο Βενιζέλιο, ακούω πια παλιές καραβάνες γιατρούς που χρόνια έχουν βγει για να μιλήσουν, όχι απλά μιλάνε, είναι εκτός αυτού με αυτό που συμβαίνει. Αλλά φαντάζομαι ότι ένα κόστος βάρους θα μετακυληθεί, ούτως ή άλλως μετακυλείται στο Πανεπιστημιακό, στο οποίο μαθαίνω, για παράδειγμα, ότι κρεβάτια μεθ έχετε, προσωπικό δεν έχετε. Και επειδή δεν έχετε, αρχίζουν και οι διακρίσεις και τα ρουσφέτια. Εγώ μπορεί να είμαι στο κρεβάτι, ο άλλος θα πάει έξω. Θέλω λοιπόν να μου πείτε ποια είναι η εικόνα των νοσοκομείων και γιατί το Βενιζέλιο είναι έτσι ή είναι υπερδιωγγωμένο συνδικαλιστικά για να μας τραβήξετε την προσοχή. Η κατάσταση στα νοσοκομεία της Κρήτης είναι τραγική. Είναι τραγική, αποτέλεσμα, αν θέλετε, όλων της προηγούμενης περίοδου που επί της ουσίας δεν ακουστήκαν οι προτάσεις των μαχόμενων υγειονομικών. Δηλαδή, η κυβέρνηση τώρα και μέσω της ΥΠΕ και των διοικήσεων επιχειρεί να λύσει το ένα πρόβλημα που σκάει σε κάθε νοσοκομείο με μετακινήσεις προσωπικού και βεβαίως και με μπαλώματα που λύνει το ένα θέμα, πρόβλημα και ξυλώνει το άλλο. Αυτό συνέβη τώρα στον Άγιο Νικόλα. Εκεί πάρθηκε η απόφαση, από ό,τι γνωρίζω, από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προκηρυχτούν θέσεις διευθυντών αναισθησιολόγων
με προφανή σκοπό να προσελκύσει κάποιους γιατρούς για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα αντίστοιχα νοσοκομεία Ιερά Πέτρας και Σιτίας. Εκεί τώρα, εφόσον εφαρμοστεί αυτή η πρόταση, η απόφαση της διοίκησης, προφανώς οι γιατροί, οι αναισθησιολόγοι του Αγίου Νικολάου που θέλουν να πάνε με αυτή τη θέση διευθυντή θα φύγουν από εκεί και θα πάνε εδώ. Δηλαδή η κυβέρνηση αντί να αντιμετωπίσει με ουσιαστικό τρόπο, με άμεσες προσλήψεις προσωπικού, αν θέλετε και από τον κατάλογο των επιλαχόντων γιατρών, αν υπάρχουν στα συμβούλια κρίσης να γίνουν άμεσες προσλήψεις, επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να λύσει τα προβλήματα στελέχωσης σε ιατρικό προσωπικό από τη μία, αλλά και στο υπόλοιπο και στο νοσηλευτικό και ιατρικό. Οι προσλήψεις που είπε μετά ότι γίνονται. Οι προσλήψεις, κύριε Σαχίνη, η μία προκήρυξη που έχει βγει μέχρι τώρα, η 7 κάπα για το υπόλοιπο προσωπικό πλήν γιατρών, τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν βγει για 400 νοσηλευτές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Τα προσωρινά βγήκαν τώρα οι 2.200. Και βεβαίως αναμένουμε ακόμα να έρθουν στα νοσοκομεία. Να πω βεβαίως, για να το ξέρουν οι ακροατές σας, δεν μιλάμε ότι θα προσθεθεί επιπλέον 3.000 νοσηλευτικό προσωπικό. Από τους ήδη υπηρετούντες, ουσιαστικά ένα κομμάτι των ήδη υπηρετούντων θα αλλάξει η εργασιακή σχέση. Καλώς, θα γίνουν αποσυμβασιούχοι μόνιμοι. Αλλά δεν έχουμε επιπλέον, έχουμε ανακύκλωση του ίδιου ανθρώπινου δυναμικού. Σε σχέση με το Βενιζέλιο. Για πείτε μου τώρα το Βενιζέλιο. Τι σημαίνει, είναι πλήρη κατάρρευση? Είναι πλήρη κατάρρευση. Το είχαν προειδοποιήσει οι εργαζόμενοι και εκεί και εμείς. Εδώ έχουμε αφενός παρετήσεις και χειρούργων γιατρών, είτε συνταξιοδοτήσεων ή παρετήσεων για να πάνε στον ιδιωτικό τομέα, γιατί ακριβώς οι συνθήκες δουλειάς και οι αμοιβές. Αυτό είναι το νέο φρούτο παντού, σε όλα τα νοσοκομεία. Τα βροντάνε και πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Ήρθε πλέον και γιγάντωσε το πρόβλημα της υποστελέχωσης που υπήρχε έτσι κι αλλιώς, και βεβαίως ιδιαίτερα στα τμήματα αιχμής που έχουν να κάνουν με χειρουργικές επεμβάσεις, έχει να κάνει με το κομμάτι των αναισθησιολόγων από τη μία, και από την άλλη έχει να κάνει με τα κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας. Το λέω αυτό, το συνδέω, γιατί όντως στο Βενιζέλιο αυτή τη στιγμή δεν γίνονται, πέραν των εκτάκτων περιστατικών, δεν γίνεται κανένα χειρουργείο τακτικό, δεν γίνεται στο Ρέθυμνο κανένα τακτικό χειρουργείο, γίνονται ελάχιστα στα Χανιά, που ακόμα και αυτό έχει και αυτά προβλήματα να κρατάει, και επί της ουσίας τα περισσότερα περιστατικά μετακινούνται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Πρακτικά πάνε όλα πίσω? Πάνε, ουσιαστικά συσσωρεύεται ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που είναι από όλο το νησί, και όχι μόνο από όλο το νησί, και από την Νότια Ελλάδα. Και μιλάμε για ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο που έχει και εξειδικευμένες κλινικές και κάνει και εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις, καρδιοχειρουργικές. Καρδιοχειρουργικές δεν γίνεται πουθενά στην Νότια Ελλάδα. Άρα καταλαβαίνει κανένας ότι το πρόβλημα του ενός γίνεται μπούμερα και επιδεινώνει τα προβλήματα στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Το νοσοκομείο στο Πανεπιστημιακό. Μισό λεπτό. Το Βενιζέλιο θεωρείται ότι αν δεν γίνει κάτι εντυπωσιακό πάει για Λουκέτο? Λουκέτο δεν θα μπει. Θα γίνει ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου. Πλήρη υποβάθμιση δηλαδή. Που θα έχει, μπορεί να έχει ορισμένες κλινικές. Και μετά θα ουσιαστικά ο κόσμος που έχει ανάγκη χειρουργείο ή οτιδήποτε άλλο θα πηγαίνει στο ένα νοσοκομείο που με βάση τα σχέδια της κυρίας Γκάγκα σε σχέση με τον υγειονομικό χάρτη προέβλεπε ότι θα υπάρχει ένα νοσοκομείο αναφοράς σε όλο το νησί, και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα νοσοκομεία, είχε πει η ίδια, πνευμονολόγος διευθύντρια, επιστήμονας κατά τα άλλα, δεν θέλω να πω τίποτα για το επιστημονικό της κομμάτι αλλά για το πολιτικό της έχουμε πάρα πολλά να πούμε, θα αποτελούν τον τροχονόμο των περιστατικών που θα στέλνονται πότε εδώ και πότε εκεί. Αυτό είναι. Και γίνεται τώρα. Περιστατικά που μπορεί να πηγαίνουν στο Α νοσοκομείο, αν δεν έχει αναισθησιολόγο ή δεν εφημερεύει η τάδη ειδικότητα, έρχονται την επόμενη μέρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Με ό,τι κινδύνους. Α, ωραία. Με ό,τι εγκυμονεί η μη άμεση παρέμβαση η χειρουργική. Μάλιστα. Δηλαδή. Το ίδιο. Γίνεται και με το κομμάτι, αν θέλετε, και επεμβατικών πράξεων όπως τον Άγιο Νικόλα. Σαββατοκύριακα δεν εφημερεύει ακτινολόγος και αναγκάζονται ή να πάνε έξω ή να έρθουν στο Ηράκλειο να κάνουν μια αξονική και να ξαναπηγυρίσουν πίσω.
Εδώ γίνεται ταξίδι μεταξύ εντατικών, κύριε Βρυσά. Εδώ γίνεται και ταξίδι. Και κάνω λάθος. Εντατικών. Δηλαδή ο άλλος βγαίνει από κάτι ή από ένα χειρουργείο. Έκτακτο κυρίως. Ή από ένα έκτακτο περιστατικό. Πρέπει να μπει εντατική και κάνουμε γύρω-γύρω όλοι. Κοιτάξτε, δείτε, εδώ είναι η σοβαρότατη ευθύνη. Αποκαλύπτεται το μέγεθος της υποκρισίας της κυβέρνησης που έλεγε ότι την περίοδο της πανδημίας έχει αυξήσει τις εντατικές. Αυξηθήκαν οι εντατικές, αλλά ο μέσος όρος του ευρωπαϊκού που ήθελε 3.000 τουλάχιστον εντατικές να έχει η χώρα μας σε σχέση με τον πληθυσμό, δεν το φτάσαμε ούτε την περίοδο εκείνη. Έχουμε περίπου 1.000 κρεβάτια και δεν λειτουργούν όλα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο δεν λειτουργούν 2 τουλάχιστον κρεβάτια εντατικής, γιατί δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό. Και βγαίνει ο κύριος Θεμιστοκλέος με απαράδεκτο τρόπο στην ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ και λέει ότι έχουμε από τις καλές τελεχώσεις στα περιφερειακά νοσοκομεία, ότι έχουμε προσλάβει την τελευταία τετραετία, έχουμε 25% αύξηση του προσωπικού. Και την ίδια ώρα, κύριε Σαχίνη, με βάση τα στοιχεία που έχω πάρει, έχουν φύγει πάνω από 150 εργαζόμενοι, 200 την τελευταία τετραετία. Το τελευταίο οκτάμηνο, 50 εργαζόμενοι από την νοσηλευτική υπηρεσία έχουν φύγει από το νοσοκομείο και δεν έχουν αναπληρωθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα που πολλοί επιμελώς θέλουν να την κρύψουν οι κυβερνώντες και οι διοικούντες σε τοπικό επίπεδο. Και επειδή αυτή η φωνή αντιστρατεύεται, αν θέλετε, αυτή την επιχειρηματολογία, έχουν πολλές φορές κατηγορηθεί οι μαχόμενοι υγειονομικοί, έχουν επιχειρήσει να τρομακρατήσουν τους εργαζόμενους και δεν τους έχει περάσει. Κοιτάξτε, κύριε Βρυσάλη, εδώ τώρα μου δίνετε και μια απάντηση. Επειδή τα προβλήματα στο Βενιζέλιο, που είναι υποκατάρρευση, δεν προκύψαν μέσα σε μια εβδομάδα. Όχι. Μου κάνει εντύπωση η σπουδή όλων, και καλώς, δεν την ψέγω, αλλά το τελευταίο 15ήμερο, πού είναι όλοι αυτοί? Όλο αυτό το διάστημα. Εδώ υπάρχει και ένα θέμα στο πώς τα λέτε, γιατί ο κόσμος θα καταλαβαίνει στο πετσί του στην καθημερινότητα. Έχω. Από τα ΤΕΠ μέχρι την κάθε κλινική ή το κάθε ραντεβού. Αλλά αν δεν βγαίνετε εσείς, και δεν λέω εσείς, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Από τα νοσοκομεία να τα πείτε, πώς θα γίνουν εκτίμα όλων. Βεβαίως, γι' αυτό κιόλας ο ρόλος των μαχόμενων υγειονομικών και των συνδικάτων της υγείας είναι πολύ σημαντικός και νομίζω με τις ελλείψεις που έχουμε, κύριε Σαχίνη, έχουμε καταφέρει σε ένα αρκετά καλό σημείο να γίνουμε κοινωνία αυτών των προβλημάτων, να μεταφέρουμε την εικόνα την πραγματική των νοσοκομείων και τον χώρο της υγείας στην κοινωνία. Και αν θέλετε, ένα από τα μεγάλα ζητήματα που νομίζω ότι είναι κέρδος για τον ηρακλειώτικο λαό και τον κριτικό είναι ότι πάρα πολλά από αυτά τα σχέδια έχουν μείνει στο σιρτάρι, γιατί υπάρχουν οι μαχόμενοι υγειονομικοί που υπερασπίζονται το δικαίωμα να μπορούν να κοιτάξουν τον ασθενή στα μάτια και όχι στην τσέπη. Και εννοώ για όλες τις ειδικότητες των εργαζομένων. Με αυτή την έννοια, το σχέδιο του Λιαρόπουλου, για όσους ξέρουν, του υγειονομικού χάρτη που έλεγε για την Κρήτη ότι δεν χρειάζονται τόσα νοσοκομεία στο Λασίθι ή και στο νομό Ηρακλείου, έμειναν στα χαρτιά γιατί υπήρχαν σημαντικοί αγώνες που δεν γίνανε από μόνοι τους. Δεν ξέρεις, μια μέρα ξύπνησε ο ΑΒ πρόεδρος του σωματείου και ξεσήκωσε την κοινωνία. Υπάρχουν ενεργοί πολίτες σε κάθε κοινωνία, υπάρχουν σωματεία που μπαίνουν μπροστά. Ανεξάρτητα αν είναι της υγείας μόνο, αλλά είναι και άλλα σωματεία. Και υπάρχει η ίδια η κοινωνία που το δικαίωμα στην υγεία, με τα προβλήματα που έχει της δημόσιας υγείας, ξέρει ότι το αποκούμπι του είναι εκεί. Ξέρει ότι αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει η τελευταία γραμμή άμυνας ενός κοινωνικού κράτους που ο καθένας μπορεί να πει, να το μεταφράσει και να το πει ό,τι θέλει, είναι τα δημόσια αγαθά. Να το πω πολύ έτσι γενικά. Τα δημόσια αγαθά που πρέπει να είναι κρατικά όμως. Γιατί στο δημόσιο χώρο είναι και τα ιδιωτικά, είναι και τα κρατικά. Εμείς μιλάμε για κρατικά αγαθά που πρέπει να παρέχονται από το κράτος, να εξασφαλίζονται από το κράτος και να παρέχονται. Γιατί τώρα σου λέει παρέχω νοσοκομείο. Δεν εξασφαλίζω όμως ούτε το γιατρό, ούτε το νοσηλευτή, ούτε τα υλικά και βεβαίως ούτε τη συντήρηση των μηχανημάτων. Που είναι ένας μεγάλος βραχνάς οικονομικός στα νοσοκομεία. Σου φέρουν μηχανήματα και μετά σου λέει βρες τον τρόπο να τα συντηρήσεις εσύ. Κύριε Βρύσαλη, μου λέει κάποιος, να μετά που λέμε ότι δεν είναι πολιτικά τα θέματα, γι' αυτά δεν πρέπει να βγουν δημοτικοί άρχοντες, περιφερειακοί άρχοντες, πρώτη γραμμή, ή θα πάνε όλοι να φωτογραφηθούν αν γίνει μια κινητοποίηση για το Βενιζέλιο και τελειώσαμε? Εδώ είναι ζητήματα που χρήζουν άμεσης διεκδίκησης για να αντιμετωπιστούν. Άλλος φίλος μου λέει, αντιλαμβάνεται ο κύριος Βρύσαλης, τι υφίσταται ο Έλληνας πολίτης είτε στην Κρήτη είτε αλλαχού από τη στιγμή που πάει σε αυτό που εμπιστεύεται, το δημόσιο νοσοκομείο, μπαίνει μέσα όμως από την πόρτα του και μετά και κατεβάζει το κεφάλι
και αισθάνεται ότι είναι σε μπανανία. Βεβαίως. Καταρχήν, για το πρώτο, η πρώτη παρέμβαση που έκανε ο ακροατής σας. Όντως, οι δημοτικές και οι περιφερειακές αρχές έχουν μεγάλη ευθύνη και προσπάθησα σαν υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, κ. Σαχίνη, τα ζητήματα αυτά και όλοι οι συναγωνιστές μου που ήταν στο ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Σπύρου να τα βάλουν επί τάπη του, να γίνει πραγματική κουβέντα για αυτά τα ζητήματα. Εν τούτης, προφανώς, γιατί επί της ουσίας οι δημοτικές και οι περιφερειακές αρχές έχουν υποσκάψει το δημόσιο σύστημα υγείας. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και των Δήμων και της Περιφέρειας μιλάνε ότι δεν χρειάζεται τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας να ανήκουν στο δημόσιο, να ανήκουν στο κράτος, αλλά να περάσουν στη δικιά τους ευθύνη με χρηματοδότηση. Δηλαδή, να σκεφτεί οι ακροατές σας τι θα σημαίνει αυτό σε αντιστοιχεία με το τι έχει γίνει με τα σχολεία. Περάσαν τα σχολεία στις τοπικές αρχές και αν δεν έχει ο γονιός το χέρι στην τσέπη από το να συντηρεί, να αγοράζει, να καθαρίζει τα σχολεία, δεν μπορεί να έχει γίνει τίποτα. Ουσιαστικά δηλαδή θέλουν και με αυτόν τον τρόπο να κατηγοριοποιήσουν νοσοκομεία, κέντρα υγείας. Γι' αυτό στις κινητοποιήσεις μπορεί να φωτογραφίζονται, αλλά να μπουν μπροστά οι περιφερειακές αρχές και οι προηγούμενες και οι νυν και οι δημοτικές στην υπεράσπιση του συστήματος υγείας του δημόσιου, δεν θα τις δείτε. Γιατί δεν το πιστεύουν. Δεν έχουν, στα προγράμματά τους δεν μιλάνε για τέτοιο σύστημα υγείας. Μιλάνε για ένα σύστημα υγείας γενικά για όλους, που ουσιαστικά οι Δήμοι θα αποτελούν το μαξιλαράκι να δέχονται όλες τις πιέσεις που ασκεί ο κόσμος προς την κυρική. Μπαίνοντας στο νοσοκομείο, τον αντιλαμβάνεστε τον πολίτη? Δηλαδή πάει με εμπιστοσύνη, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά... Κοιτάξτε, αν δείτε, ο πολίτης τουλάχιστον που προσεγγίζει εμάς και αν θέλει και λόγω της ιδιότητας με γνωρίζουν και μου μιλάνε, αντιλαμβάνεται τον αγώνα που δίνουμε μέσα στα νοσοκομεία, αντιλαμβάνεται τις συνθήκες που δουλεύουμε και βεβαίως στο βαθμό που κατανοεί ποια είναι η αιτία που αντιμετωπίζει ο ίδιος σαν ασθενής και εμείς σαν εργαζόμενοι τα προβλήματα, αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να συμπορευτεί μαζί μας σε έναν αγώνα να αλλάξουν τα πράγματα. Γιατί, κοιτάξτε, να δείτε, είναι πολύ εύκολο. Και εγώ και εσείς και οι οικογένειές μας έχουμε γίνει, αν θέλετε, χρήστες των υπηρεσιών υγείας. Έχουμε γίνει. Γεροί να είμαστε όλοι που τώρα συζητάμε. Άρα και εμείς δεν είμαστε κάτι διαφορετικό. Δεν το λέω, το λέω. Να σας συντριγκάρω λίγο. Λέει εδώ ο Νίκος σε αυτό που λέτε. Εγώ ελάχιστους συνταξιούχους ή άλλους βλέπω που να πηγαίνουν σε δημόσιο νοσοκομείο. Είτε πληρώνουν τη συμμετοχή τους και πάνε σε ιδιώτες, ή πληρώνουν το σύνολο. Στα κέντρα υγείας και στα δημόσια νοσοκομεία, κύριε Βρυσαλή, αντικρίζω κυρίως ανέργους, χαμηλών εισοδημάτων ή ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που το νοσοκομείο το χρησιμοποιούν και οι οικογένειές τους σαν αποθετήριο. Τους πετάς και τους ξεχνάς. Δηλαδή, μπορεί να έχει δίκιο σε όσα λέει ο καλεσμένος ο κύριος Βρυσαλής, αλλά να τα λέμε, λέει, να καταλαβαινόμαστε. Και η ίδια η κοινωνία είναι σε παρακμή, που είναι κάτι παραπάνω από εξόφθαλμα. Προδηλεί να βρω τρόπο να ζήσω εγώ και ας πεθάνει ο διπλανός. Καλά, μπορεί να υπάρχει και μια τέτοια αντίληψη, αλλά η συλλογική και η πλειοψηφική αντίληψη που κατά τη γνώμη μου αντιμετωπίζω εγώ σαν εργαζόμενος και εμείς σαν εργαζόμενοι, είναι ένας κόσμος που πλέον με δυσκολία μπορεί να προσεγγίσει και ιδιώτη γιατρό. Δεν προσεγγίζεται όπως την προηγούμενη δεκαετία ή εικοσαετία. Και δεν έχω κάτι με τους ιδιώτες γιατρούς, τους μικρούς που επιχειρούν να επιβιώσουν, γιατί θα τους φάει η μαρμάγκα των μεγάλων ιατρικών κέντρων των πολυεθνικών. Μιλάμε, αν θέλετε, για αυτό που ο κόσμος ζει. Ότι σήμερα, προφανώς, για να κάνει ένα χειρουργείο την ώρα που το χρειάζεται, αν θέλει να πάει στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να πουληθεί ολόκληρος. Αυτή είναι η αλήθεια. Ή θα πρέπει να δανειστεί για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του, όπως λέει ο κόσμος. Και μέχρι τώρα τη δουλειά του μπορεί να την έκανε. Αλλά για να σκεφτεί ο ακροατής και οι ακροατές μας, με τόσους χιλιάδες άνεργους που υπάρχουν, με τετράμινες και πεντάμινες εργασίες των 5 και 6 ωρών, ποιος από αυτόν τον κόσμο θα μπορεί να δώσει να κάνει ένα χειρουργείο τη δύσκολη στιγμή? Άρα να μην περιμένουμε να μας συμβεί κάτι κακό για να παλέψουμε, για να έχουμε τα αγαθά που τα έχουμε πληρώσει εμείς, οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας. Είναι δικαίωμά μας το να έχουμε τον γιατρό, τον νοσηλευτή, την ώρα που το χρειαζόμαστε και πριν το χρειαστούμε, γιατί τα έχουμε πληρώσει. Δεν χρωστάμε σε κανέναν να τα πληρώνουμε δύο και τρεις φορές. Όχι μόνο αυτό. Εγώ να σας θυμίσω ότι προεκλογικά βγήκαν στοιχεία ότι το κράτος σιωπηρά
με κυβερνητική επιλογή δανείστηκε από τον ΕΦΚΑ δισεκατομμύρια για να μην φαίνονται τα χρέη. Λοιπόν, μην τρελαθώ. Πόσα πληρώνει ο κόσμος για τα φάρμακα, η συμμετοχή στα φάρμακα, πόσα εδώ. Είναι ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα. Εδώ έχει χαθεί αλφαβήτα και στον κόσμο. Η έννοια κρατήσεις δεν το αντιλαμβάνεται τι σημαίνει. Έτσι. Πρέπει νομίζω ξαναπάμε στην αλφαβήτα. Ακούει κρατήσεις, σου λέει μου τα κρατάνε έτσι γενικώς. Αν δεν είναι έτσι, πρέπει να αρχίσει να καταλαβαίνει ότι είναι και δικά του χρήματα. Πέρα από τη φορολογία την άμεση. Έτσι. Λοιπόν, μου λέει κάποιος εδώ, γιατί κύριε Βρυσαλή, εδώ υπάρχουν στοιχειώδεις ελλείψεις σε κλινοσκεπάσματα, σε μαξιλαρία, έως και ράματα. Και να σας πω και κάτι κύριε Βρυσαλή, ακόμη και στο πανεπιστημιακό λέει ράματα έχετε. Δεν εννοώ για τη γούνα σας. Έτσι, πολύ καλά τα λέει ο ακροατής. Κοιτάτε, κατά διαστήματα δεν έχουμε ράματα. Γιατί κοιτάτε, άντε τώρα, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα ανοίγεται με ράματα, με υλικά. Πολλές φορές είναι το θέμα ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Άλλες φορές υπάρχουν χρήματα, γίνεται ένας διαγωνισμός και υπάρχουν ανταγωνισμοί εταιριών που μπορεί να κάνεις και χρόνια να πάρεις ένα υλικό που το χρειάζεσαι άμεσα. Εγώ και το Διοικητικό Συμβούλιο που συμμετείχα την προηγούμενη διετία σειρώμαστε στα δικαστήρια, γιατί κάναμε το τραγικό λάθος στο νομικό και αγόρασε το νοσοκομείο όχι τα πιο φτηνά ράματα, αλλά τα πιο ποιοτικά με βάση τα στοιχεία που θέλανε οι γιατροί. Και γι' αυτό κατηγορηθήκαμε και γίναμε, αν θέλετε, μπήκαμε στο Γκεκαιώνα να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Ότι δεν το κάναμε συνειδητά για να τα αρπάξουμε. Να το πω έτσι που λέω ο κόσμος. Καλά το λέτε, να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Άρα, εδώ αναδεικνύεται ακόμα μια μεγάλη, αν θέλετε, εικόνα που λέει ότι πρέπει να έχεις και κρατικές εταιρείες ουσιαστικά υλικών απλών. Είχαμε κρατική εταιρεία που παρασκεύαζε φυσιολογικούς ορούς. Και βεβαίως αυτά όλα κλείσανε στο όνομα της παγκοσμιοποίησης, της ελεύθερης αγοράς, στο όνομα του ανταγωνισμού, το ότι αυτά δεν προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αποτέλεσμα τώρα, για τα πιο απλά πράγματα, να είσαι στη μέση ανταγωνισμών εταιριών για τα πιο απλά πράγματα. Για το φυσικό όρο. Τώρα για το φυσικό όρο, όχι. Αλλά θέλω να σας πω, για απλά πράγματα μπορεί να είσαι. Μάλιστα, όπως τα ράματα. Όπως τα ράματα. Να σας πω, όπως την εταιρεία φύλαξης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ναι, που ήταν σε ανταγωνισμό με μια άλλη εταιρεία και σε μια βραδιά μέσα σταμάτησε η σύμβαση του νοσοκομείου με την εταιρεία και απέλυσε η εταιρεία, γιατί δεν έπαιρνε τα λεφτά του νοσοκομείου, 16 εργαζόμενοι σε μια νύχτα. Σε μια νύχτα, και πολλοί από αυτούς ούτε στο Ταμείο Ανεργίας δεν μπορούσαν να μπουν. Για 30.000 ευρώ το μήνα, που ήταν η μισθοδοσία. Τόσο απλά λογαριάζουν τη ζωή και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων οι διοικούντες και οι κυβερνώντες. Με ρωτάει κάποιος εδώ, κύριε Βρυσαλή, τι προτείνεται αρχικώς για Βενιζέλιο και δευτεροβόντως για Παγνή, ούτως ώστε κάπως να συγκρατηθεί η εικόνα? Υπάρχουν προτάσεις? Τι πρέπει να κάνουμε? Καταρχήν, κύριε Σαχίνη, πρέπει η κυβέρνηση άμεσα όποιοι πίνακες επιλαχόντων ιατρικού, νοσηλευτικού και υπόλοιπου προσωπικού, καθαρίστες, τραπεζοκόμες, βοηθοί θαλάμου, τεχνολόγοι, ακτινολόγοι, διοικητικοί υπάλληλοι, να ανοίξουν από χτες. Να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες. Δεύτερον, θα πρέπει να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Τρίτον, θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η λειτουργία των κέντρων υγείας μέσα στην πόλη. Να δοθούν την ίδια ώρα κίνητρα προσέγγισης νέων ανθρώπων από χτες. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, κυρία Σαχίνη, έχει επικεντρωθεί και όχι από πλευρά σας ένα μεγάλο κομμάτι φυγής ιατρικού προσωπικού σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα που θα σκάσει την επόμενη διετία και πολύ λέω είναι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Αυτή τη στιγμή παρετούνται και από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και από τα άλλα νοσοκομεία κατά δεκάδες εργαζόμενοι και μόνιμοι, γιατί βρίσκουν αλλού να δουλέψουν ή σε σχολικοί νοσηλευτές ή αν είναι συμβασιούχοι κάποια άλλη σύμβαση κάπου σε κάποιο άλλο τομέα. Να το ακούσουν οι ακροατές σας. Εδώ δεν είναι ενταγμένοι οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας στα βαρέα και ανθυγιεινά. Τρίτον, οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας θα βγουν στα 67 και στα 74 σε σύνταξη. Αν δεν δοθούν κίνητρα να προσελκυστεί νέος κόσμος όλων των ειδικοτήτων στα νοσοκομεία, τα νοσοκομεία θα καταρρεύσουν, ήδη είναι στην πορεία κατάρρευσης, πολύ σύντομα. Μες. Θα ψάχνει να βρει νοσηλευτή
και δεν θα βρίσκεις. Θα ψάξεις να βρεις τεχνικό και στο τέλος οι πανάκριβα μηχανήματα δεν λειτουργούν και θα πηγαίνεις έξω να κάνεις εκτάσεις. Ή θα έρχονται έξω να τα λειτουργούν. Ή θα έρχονται έξω να τα λειτουργούν. Αυτό θα γίνει. Θα σου λέει τι να κάνω κύριε Βρύσαλη τώρα. Έχω δύο αξιωνικούς καινούριους. Δεν έχω προσωπικό. Δεν με αφήνει το κεντρικό κράτος. Δηλαδή αυτός που σε διόρισε, το κεντρικό κράτος, δεν σε αφήνει δίθεν να κάνεις προσλήψεις. Και τι να κάνω στο όνομα του καλού της κοινωνίας. Ας φέρω τη μεγάλη επιχείρηση να δουλέψει τα μηχανήματα, να έχει κέρδη, να έχει προσωπικό που επί της ουσίας θα το κακοπληρώνει και θα πληρώνει ο ασθενής και η συμμετοχή αυτή που λέγαμε στον ασφαλιστικό τομέα και θα πληρώνει και τα απογευματινά ιατρία και τα απογευματινά χειρουργία, θα πληρώνει άμεσους φόρους, θα πληρώνει έμεσους φόρους και θα πηγαίνει 10 του μηνός και θα του φτάνει να ζήσει τα παιδιά του. Δύο δρόμους έχει να επιλέξει ο λαός μας. Ή ο δρόμος να αγωνιστεί για το δίκιο του, ή ο δρόμος να πεθάνει στην ψάθα. Και αν θέλετε και πώς το λένε, και πραγματικά και αν θέλετε και... Κύριε Βρύσαλη, φτάνοντας στο τέλος να σας ρωτήσω, αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ή και στο Βενιζέλιο αν έχετε εικόνα, τι προσωπικό θα μπορούσε να χρειάζεται, είναι αναγκαίο συνολικά αν έχετε μια εικόνα, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μίνιμουμ της καλής λειτουργίας υπάρχει? Να σας πω με στοιχεία του οργανισμών των νοσοκομείων το 2012 που δεν έχουν αναμορφωθεί γιατί έχουν ανατυχθεί. Το μήνυμα που θα έπρεπε να έχουν τα νοσοκομεία της Κρήτης σαν μόνιμο προσωπικό θα έπρεπε να έχουν επιπλέον 4.000 κόσμο. Για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο οι κενές θέσεις με βάση το 12, όχι με βάση την ανάπτυξη του νοσοκομείου που είναι πολλαπλάσιες, θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον 600 άτομα επιπλέον μόνιμο προσωπικό, εκ των οποίων οι 400 νοσηλευτικό προσωπικό. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή υποστελεχώνονται βάρδιες. Πάμε το πρωί και λένε, βγαίνουν μάλλον, πάμε κάθε εβδομάδα και βγαίνει πρόγραμμα μετακινήσεων σε άλλο τμήμα που μπορεί να μην το ξέρεις, να είναι άγνωστοι οι ασθενείς. Άγνωστο το περιεχόμενο. Συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνω. Κάνετε rotation, πάτε γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω όλοι. Ένα μεγάλο ποσοστό νοσηλευτικού προσωπικού πάει γύρω-γύρω όλοι. Μα υπάρχουν όμως κάποιες κλινικές που θέλουν απόλυτη εξειδίκευση. Δεν πάνε στην εντατική θεραπεία, ούτε στον τεχνικό νεφρό. Ναι. Αλλά δεν σημαίνει ότι ένας παθολογικός ασθενής. Γιατί, συγγνώμη, ένας ογκολογικός ή ένας καρδιολογικός δεν χρειάζεται να ξέρει στοιχειοδός κάποια πράγματα. Rotation, κανονικό. Μας θεωρούν φτηνούς, ανειδίκευτους εργάτες. Όταν υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοί μου που έχουν κάνει διδακτορικά, έχουν κάνει μεταπτυχιακά, έχουν αφιερώσει χρόνο να σπουδάσουν. Έτσι, για να κλείνουν τρύπες, κύριε, μας βλέπουν, όπως θα το πω, όπως μιλάμε μεταξύ μας, σαν αριθμούς. Να κλείνουμε κουτάκια προγράμματα και τίποτα άλλο. Ή να βάζουν ανθρώπους που έρχονται να κάνουν ειδίκευση στον παθολογικό ή στον καρδιολογικό τομέα και να τους βάζουν μόνος τους το βράδυ για βάρδια. 40 και 50. Βεβαίως. Βάρδια. Όταν απαγορεύεται από το φύλλο της κυβέρνησης μόνος του ειδικευόμενος νοσηλευτής να κάνει βάρδια. Αλλά άμα δεν βγαίνουν αλλιώς, τους επιστρατεύουν και φουλ. Και φουλ. Βγάζουν τη λάτζα στην ουσία. Βγάζουν τη λάτζα και τώρα έρχεται η κυβέρνηση να δείτε, δηλαδή τι άθλοι είναι. Τι άθλοι είναι. Τα παιδιά που είναι τώρα που κάνουν ειδικότητα και έχουν τελειώσει και έχουν πάρει και μια παράταση, τους δίνουν μια παράταση μέχρι τον Νοέμβρη και μετά τους απολύουν. Δηλαδή ήρθαν την πανδημία. Ήρθαν, κάνουν προσπάθεια να μάθουν τα παιδιά χωρίς καμιά στήριξη από, από την κυβέρνηση και μετά ευχαριστούμε για την προσφορά, σηκωθείτε, φύγετε. Καθαρίστριες, που είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια καθαρίστρια για όροφο, για 10-12 κλινικές που έχουν οδηγήσει σε εργασιακή εξουθένωση. Μεταφορείς που παθαίνουν, αν θέλετε, που τους έχουν 1,5 κτίριο ή το βράδυ δύο μεταφορείς για όλο το νοσοκομείο και μετά έχουν και την απέτηση, όχι ο κόσμος καλά κάνει και την απέτηση, αλλά μένει και την απέτηση στη διοίκηση γιατί δεν τρέχουν τα περιστατικά. Για πείτε μου τώρα, μιας και το θυμήθηκα, το είπατε, όντως τα νοσοκομεία στα οποία κούμπησαν όλη την περίοδο της πανδημίας, που όμως γίνανε νοσοκομεία μίας ασθένειας στην ουσία και κρύψαμε όλες τις άλλες κάτω από το χαλί και σκάνε τώρα. Από εκείνη την περίοδο μέχρι και σήμερα, και εγώ αναφέρομαι στην Κρήτη, αυτό είναι το πεδίο παραδείγματος, και μιας και σας έχω εδώ, Παγνή Βενιζέλιο περισσότερο που έχετε καλύτερη εικόνα, έχω υπόψη μου ότι ανατακτά διαστήματα πρέπει να γίνονται απολυμάνσεις σε κρίσιμα σημεία, όπως είναι οι μονάδες εντατικής θεραπείας ή οι μονάδες αυξημένης φροντίδας. Ο λόγος είναι
αυτά τα μικρόβια και οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις που μπορεί να σε στείλουν στον αγύριστο, ενώ έχει αντιμετωπιστεί στην εγχείρηση στην ασθένεια. Δεν τα λέω λάθος. Όχι, σωστά. Λοιπόν, 3,5-4 χρόνια έχουν να γίνουν απολυμάνσεις. Τι γίνεται εδώ και πώς γίνονται? Γίνονται με σύστημα? Τι γίνεται εδώ? Κοιτάξτε, δείτε, μου δίνετε δυνατότητα να πω το εξής. Τις επόμενες 20 ημέρες να αλλάξει οι δύο εντατικές μονάδες του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ναι, θα κλείσουν να γίνουν οι απολυμάσεις και να δοθούν οι άδειες στο προσωπικό που οφείλονται από το 2021-2022. Σαν επιστημονικό μέτρο είναι πολύ σωστό. Πρέπει να γίνει αναγκαίο. Αναγκαίο, δεν το συζητάμε. Κοιτάξτε, αν δείτε όμως ένα αναγκαίο επιστημονικό μέτρο με βάση την πολιτική που ακολουθείτε, πόσο αντιφατικό, τι ζητήματα ανακύπτουν. Και υπάρχει η απόφαση που λέει ότι τα τακτικά χειρουργεία να περισταλούν, να ανασταλούν, να το πω κάπως έτσι, ώστε να μπαίνουν μόνο τα έκτακτα. Δηλαδή, επί της ουσίας, για 15 μέρες, για ένα μήνα, να λειτουργούν οι μισές μονάδες, τα μισά κρεβάτια εντατικής. Δεν λειτουργούν για τακτικά χειρουργεία Βενιζέλιο. Δεν λειτουργούν Ρέθυμνο. Σοβαρά προβλήματα στο Λασίθι. Στα Χανιά, ό,τι κάνουν. Άρα, ακόμα και αυτός ο μήνας θα αυξήσει την πίεση και τον αριθμό των ανθρώπων που θα έρθουν να προσθεθούν για τα χειρουργεία που έχουν ανάγκη. Ένα μέτρο σωστό, δηλαδή, μου λέτε, πώς εξουδετερώνεται από την πραγματικότητα που υπάρχει γύρω-γύρω. Ότι βέβαια την πραγματικότητα έχουν δημιουργήσει οι πολιτικές αυτές των κυβερνήσεων. Και εδώ τώρα είναι, λέει, θα βγει η δίκηση και θα πει και στον Βρύσαλη που ακούει. Και τι να κάνω εγώ? Εγώ θα έλεγα, όπως τα κάνατε, έτσι να τα λουστείτε εσείς και τις αποφάσεις που παίρνετε. Γιατί σε κάθε περίπτωση θα είναι αποφάσεις που είναι απέναντι στο λαό. Και το να μην γίνει η απολύμαση είναι ενάντια στην υγεία του κόσμου. Και να γίνει όμως τώρα, δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα. Και την ίδια ώρα οι χίλιες θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού και φυσικοθεραπευτών που έπρεπε να έχουν γίνει από το 20, που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση τότε με τις δωρεές που ερχόντουσαν διάφοροι και κάνανε εδώ κρεβάτια, ταρατζατζούμ, κάνανε εγγένεια, δεν μπήκε μόνιμος άνθρωπος κανένας. Από το ήδη υπάρχουν προσωπικό και από τους συμβασιούχους που πήρανε, στελεχώσανε μια μονάδα, βάλαν τους νέους μου συναδέλφους κατευθείαν στον πόλεμο αυτό. Μπέσανε με τα μούτρα και βγήκαν με ψηλά το κεφάλι αυτοί οι συνάδελφοι μου, οι νέοι, δουλέψανε και σταθήκαν στα πόδια τους. Αλλά καμία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού από το 20 για τις συγκεκριμένες μονάδες που αναπτυχθήκανε και εδώ και πανελλαδικά, άνθρωπος δεν ήρθε. Κορδελίτσες ήρθαν όμως. Κορδελίτσες ήρθανε, βεβαίως ΜΑΤ φέρανε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, να τα θυμίσουμε αυτά τα ΜΑΤ. Για πρώτη φορά, τουλάχιστον έχω 30 χρόνια που δουλεύω, να έρθουν τα ΜΑΤ μέσα στο ίδρυμα για να προστατεύσουν από τον εχθρό λαό τους υγειονομικούς που μας χειροκροτούσαν. Γιατί ακριβώς αποκαλύπταμε αυτή την πραγματικότητα. Ότι εμείς δεν θεωρούμε την υγεία εμπόρευμα. Όπως επιχειρείται να δοθούν λύσεις στο όνομα του εξορθολογισμού του κόστους, όπως αυτό που επιχειρήθηκε να γίνουν με τα τεστ COVID. Να σας θυμίσω την περίοδο του COVID που έλεγαν πηγαίνετε έξω να τα κάνετε στους ογκολογικούς ασθενείς, ή στην προσπάθεια λόγω της πίεσης που υπάρχει στους ανθρώπους να κάνουν χημοθεραπείες, να πληρώνουν τις εξετάσεις τους έξω για να κάνουν πιο σύντομα τις εξετάσεις, και ένα σωρό άλλα ζητήματα που αν δεν ήταν το σωματείο μας θα είχαν περάσει, κύριε Σακίνη. Λοιπόν, κύριε Βρύσαλη, εγώ θα πω ότι ευτυχώς που υπάρχουν φωνές που δεν ησυχάζουν με τίποτα. Και αυτές οι αλογόμυγες, και έτσι σας θεωρούμε στον χώρο της υγείας δημόσιας στην Κρήτη και εσάς, τελικώς, πώς θα το κάνουμε, που κεντρίζουν τα άλογα. Εντάξει, έχει σημασία αυτό. Δεν φτάνει, θα μου πείτε εσείς, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη ένα σωματείο και κάποιοι συνδικαλιστές που τα βλέπουν σφαιρικά. Αλλά εγώ κρατώ ότι οι άνθρωποι που είναι από το πεδίο, μεταφέροντας συσσωρευτικά την εμπειρία τους, μπορούν να δώσουν στον κόσμο, όπως το κάνατε σήμερα, με απλό τρόπο να τα καταλάβει. Διότι μπαίνοντας ο κόσμος, και σας έχω δει και πολλές φορές την ώρα που εργάζεται, χωρίς εσείς να το έχετε προσέξει, ο κόσμος μπαίνει με αγάπη, γιατί εμπιστεύεται τη δημόσια υγεία, και την ίδια ώρα η αγάπη γίνεται αγανάκτηση που ξεσπά πάνω σας. Και έχω δει πώς τη δικαιολογείτε την αγανάκτηση εσείς, άλλοι δεν το κάνουν αυτό. Έτσι. Διότι ο κόσμος είναι από παντού μπαραλιασμένος. Καταλαβαίνετε. Κατά το μεγαλύτερο τρόπο έχει ο δίκιο κόσμος που αγανακτεί. Καλά κάνει και αγανακτεί. Απλώς του λέμε, έλα να αγανακτήσουμε μαζί. Που αγανακτούμε και εμείς που τα βλέπουμε. Που εμείς είμαστε οι πρώτοι που τα βλέπουμε. Και γι' αυτό τα λέμε. Και αν θέλετε, και ένα κομμάτι του κόσμου ακουμπάει
στους μαχόμενους υγειονομικούς, που δεν είναι μόνο σε πανεπιστημιακό, είναι και σε άλλα νοσοκομεία, γιατί ακριβώς βλέπει τον αγώνα που κάνουμε, αυτό που κάνουμε, να προσπαθούμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερα, και βεβαίως γιατί ξέρουμε ότι στον 21ο αιώνα, όταν πλέον η επιστήμη κάνει παρέμβαση στο DNA και, και στο κύτταρο του ανθρώπου, να μην έχουμε στοιχειώδες προϋποθέσεις αυτά που σπουδάσαμε, αυτά να κάνουμε. Δημήτρης Βρυσέλης, τον ευχαριστώ θερμά, πρέπει να τον αποδεσμεύσω, γιατί έχουμε μία συνέντευξη σήμερα, έρχονται κινητοποίηση όπως καταλάβατε, με πρώτο άξονα το Βενιζέλιο, αλλά όχι μόνο το Βενιζέλιο νοσοκομείο, να είμαστε σαφείς, γιατί όλη η δημόσια υγεία και να στηριχτεί πρέπει και να αναταχθεί, αλλά πρέπει να γίνει υπόθεση όλων τελικώς, διότι καλές θεωρίες ότι εμείς θέλουμε να είναι δημόσιο αγαθό, αλλά όχι μόνο θεωρίες, στην πράξη. Κύριε Βρύσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ κύριε Σαχίνη και εσάς και το ραδιόφωνο και το σταθμό που μας δίνει τη δυνατότητα και από αυτή την εκπομπή αλλά και συνολικά να μπορούμε να επικοινωνούμε με τον κόσμο, να του δείχνουμε, να του λέμε την πραγματική αλήθεια που υπάρχει και να του δείχνουμε και τη διέξοδο που νομίζουμε ότι μαζί με τον κόσμο μπορούμε να τα καταφέρουμε.